Λερούδια, τι μου κάνετε, πώς μου είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Ξεκινάει το επεισόδιο νούμερο 12. Ευτυχώς, έφτασα να πω και για το 12 καλημερούδια. Μόλις έκανα την φυσικοθεραπεία μου, πολύ καλύτερα πάω. Είμαι πιασμένη ακόμα, έχω δώσει το αυγενικό μου μεγάλο θέμα. Τέλος πάντων, μου έχουν μείνει άλλες 3 τώρα από αυτές που μου έγραψε ο γιατρός. Θέλω να δω τι και πώς θα πάει η κατάσταση και αν τότε συνεχίζει θα ξαναπάω στο γιατρό να δούμε τι θα γίνει, γιατί υπάρχει τεράστιο θέμα. Βέβαια, τι το έκανα ρε παιδιά, να το βέβαια έχουν περάσει αυτή η απίστευτη πονοκεφάλι που είχα από τότε που ξεκίνησα την φυσικοθεραπεία μου. Αχ, μικρανής δεν έχω γιατί κάνω τον μποτοξάκι, οπότε μικρανής δεν έχω. Πονοκεφάλους είχα που ήταν από τον αυχένα, το καταλάβαινα ότι είναι από εδώ, αλλά έχω ηρεμήσει πάρα πολύ και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και πήγα και στην φαρμακοποιό της καρδιάς μου εδώ. Παιδιά, πολύ την έχω αγαπήσει αυτή τη φαρμακοποιό. Κρίμα που δεν την έχω κοντά στο σπίτι. Πάλι εδώ την ωραία τη τσαντούλα. Αυτά και φύγαμε, πάμε σπίτι. Η αλήθεια είναι ότι έχω ένα event σήμερα, στο οποίο δεν νομίζω ότι μπορώ να πάω, γιατί μέσα σε όλα, εγώ όταν αρρωσταίνω πρέπει να πίνω όταν είμαι άρρωστη σαλοσπύρα. Επειδή έχω αυτό το θέμα με το αίμα που σας έχω αναφέρει πάρα πολλές φορές. Τέλος πάντων, για τους καινούριους, έχω τέλος πάντων από πολύ μικρή ένα θέμα με το αίμα και παίρνω ένα χάπι. Αλλά όταν αρρωσταίνω πρέπει να πίνω και σαλοσπύρ. Και επειδή ήμουν άρρωστη, πήρα το σαλοσπύρ και αδιαθέτησα. Και δεν είναι πολύ καλά τα πράγματα. Δεν είναι. Συγγνώμη για την πληροφορία της ημέρας, αλλά τι να κάνουμε. Γυναίκες είμαστε, καταλαβαίνετε νομίζω. Πάλι εδώ στο δύσκολο σημείο, δεν μου άρεσε αυτό το σημείο εδώ. Νιώθω ότι θα παγδάρω τη μούρη από εκεί. Εντάξει, έλα, τα κατάφερα άλλη μια φορά. Δεν είναι κανένας έξω, είναι όλοι σπίτια τους, είναι μεσημέρι τώρα. Μόνο εμείς βγήκαμε γιατί έχουμε να πάμε στην κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα στο σπίτι της κουράζεται και γι' αυτό έρχεται να σου κάνεις ένα μάθημα. Εντάξει. Πολύ άρεσε. Κουράζεται η κυρία Κατερίνα και δεν ξέρει τι να κάνει και λέει ας πάω να κάνω λογοθεραπεία στον Αλέξανδρο. Έτσι λέει. Ναι. Θα τρελαθεί. Θα τρελαθεί. Ναι. Από τη χαρά της. Α, που θα δει τον Grinch. Ναι, της αρέσουν αυτά της κυρίας Κατερίνας. Όπως καταλάβατε πάμε λογοθεραπεία. Τι μάρκα είναι? Λείπει το άλλο αμάξι. Δεν μπορώ. Ξέρει στη γειτονιά το αμάξι του καθενός και ότι λείπει το ένα από τα δύο αμάξια. Λοιπόν, σήμερα παιδιά πήρα μαζί το θερμό μου να πίνω το τσαγάκι μου και στη λογοθεραπεία σου θα περιμένω. Τον υπολογιστή έπρεπε να πάρω να κάνω κανένα μοντάζ και δεν το σκέφτηκα καθόλου. Τέλος πάντων, αυτό το δρόμο, μη βγει στο δρόμο χωρίς εμένα. Το χεράκι σου, το χεράκι σου. Τι έλεγα τώρα? Α, ναι, έλεγα σε αυτό το θεοσκότεινο πλάνο ότι θα δούμε αν λειτουργεί και αν το κρατάει και ζεστό ή αν είναι μόνο ομορφιά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί για τη λογοθεραπεία εδώ. Το κλίμα, ο χώρος είναι τέλεια στολισμένος, λαμπάκια παντού, δεν φαντάζεστε. Και ήταν τόσο κοντά στο σπίτι και δεν το ήξερα από πέρυσι έτσι να τον έφερνα. Και σήμερα παιδί του Αλέξανδρου του φόρεσα μια μπλούζα Grinch, τον πήρε η κυρία Κατερίνα και τον πήγε στο γραφείο που κάθονται και οι υπόλοιποι δάσκαλοι και κάνανε, μιλάμε, δεν φαντάζεστε. Α, του λέγανε τι ωραίος που είσαι. Έπρεπε όμως να τον φέρω όπως τον βρήκα όταν γύρισα στο σπίτι. Γύρισα στο σπίτι από τη φυσικοθεραπεία και βρήκα τον Αλέξανδρο καταπράσινο, βαμμένο στο πρόσωπο, στα χέρια,
Και του λέω, παιδί μου, τι έκανες? Και μου λέει, πήρα το μαρκαδόρο και βάφτηκε γιατί ήθελα να γίνω γκρίντζ. Δεν φαντάζεστε. Ευτυχώς ήταν ο μαρκαδόρος αυτός που με τα μωρομάντιλα φεύγει. Και όλα καλά. Και εδώ απέναντι ακριβώς, όπως θα φύγουμε τώρα, είναι και το ζαχαροπλαστείο. Οπότε θα πάω να παραγγείλω από το εδώ ζαχαροπλαστείο, γιατί στο στεργείο δεν είχε τίποτα. Νομίζω ότι θα είχε έτσι πιο χριστουγεννιάτικα και έκπομψη, αλλά είχε τα απλά. Οπότε θα τα παραγγείλω από εδώ για να είναι και κοντά να τα πάρω την ημέρα εκείνη. Θα τα παραγγείλω για τη Δευτέρα και σήμερα είναι Πέμπτη. Ελπίζω να μην είμαι ωριακά. Τέλος πάντων, θα δείξει. Δείτε τι ωραίο που είναι αυτό. Το χαζεύω εδώ πέρα όλη την ώρα. Είναι πολύ ομορφούλη. Δεν θυμάμαι αν σας έχω δείξει τη βροχή, τη φωτάκια που έχουμε βάλει στα παράθυρα και από το Αλέξανδρο και εδώ στο δικό μας. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε πάρα πολύ. Εννοείται θα τα κάνουμε και του χρόνου να είμαστε καλά. Είναι έτσι, δεν ξέρω απ' έξω πώς φαίνεται, να σας πω την αλήθεια, αλλά μέσα μου αρέσει που κλείνει και κουρτίνα και φαίνονται έτσι και το βράδυ όταν κλείνουμε τα φώτα και μένουμε και με αυτά και με το δεντράκι πίσω μου. Αναμένα τα φώτα είναι έτσι πολύ όμορφα. Βέβαια τα κλείνουμε γιατί είναι αρκετά έντονο το φως. Αλλά είναι έτσι πολύ ρομαντικά και ωραία. Έκανα μπανάκι. Δεν θυμάμαι αν σας το έχω αναφέρει, αλλά τον τελευταίο χρόνο υπάρχει έτσι ένας συγκεκριμένος τρόπος που εγώ κάνω μπάνιο. Μου αρέσει να χαλαρώνω το κάνω μπάνιο, έτσι το έχω σαν πολύ ιερή στιγμή της ημέρας, όταν έρχεται η ώρα να κάνω, όχι όταν κάνω ντουζ καθημερινά, αλλά μέρα παραμέρα που λούζομαι. Υπάρχει μια έτσι ωραία ροή. Έχω ένα ηχιάκι αδιάβροχο, το οποίο το έχω μέσα στην ντουζιέρα και βάζω μουσική. Έχω φτιάξει στο Spotify μια ωραία λίστα, πολύ ωραία έτσι, πολύ χαλαρωτικά τραγουδάκια. Και κάνω την περιποίηση έτσι στα μαλλιά μου, βάζω μάσκες και τώρα έβαλα τη μάσκα με το αβοκάντο. Τώρα δεν έχει πολύ καλό φωτισμό για να δείτε τι ωραία λάμψη που δίνει αυτή η μάσκα, της Kiehl's. Και ανάβω κεράκια, χρησιμοποιώ μόνο τον κρυφό φωτισμό του μπάνιου, οπότε είναι σε χαμηλός ο φωτισμός. Και τώρα αυτές τις μέρες που έχει και πάρα πολύ κρύο, ανάβω και το αερόθερμο, να σας πω για να είναι έτσι πιο ζεστή η θερμοκρασία μέσα στο μπάνιο. Και ανάβω τα κεράκια μου, βάζω τη μουσική, είναι έτσι χαμηλός ο φωτισμός, μυρίζουν τα κεράκια ωραία και κάθομαι έτσι και κάνω και προσπαθώ να απολαύσω το μπάνιο όσο πιο πολύ μπορώ, γιατί είναι από τις λίγες φορές της ημέρας που μπορώ να μείνω μόνη μου σε ένα χώρο χωρίς να ακούω διάφορα και να μου μιλάνε κτλ. Αλλά σήμερα έκανα το εξής λάθος, επειδή είχα βάλει μάσκα προσώπου και ήθελα να περιμένω 10 λεπτά, γιατί η μάσκα μαλλιών που έχω είναι ενός λεπτού, οπότε δεν χρειάζεται να περιμένω πολύ. Αλλά σήμερα, επειδή έπρεπε να περιμένω αυτά τα 10 λεπτά για τη μάσκα προσώπου, έκανα το λάθος μέχρι να περάσει η ώρα, αντί να καθίσω να κάνω λίγο scrub, λίγο έπιασα το κινητό και διάβασα ένα email που μου ήρθε και μου ανέβηκε πίεση. Και όλοι, καθόμουν και σκεφτόμουν, έβλεπα το μπάνιο και τα φωτάκια και τα κεριά και όλα αυτά. Και λέω, έκανα όλη αυτή την προσπάθεια, τα πήγα τόσο ωραία και λίγο πριν ξεβγάλω τα μαλλιά μου, έκανα το λάθος να πιάσω το κινητό που δεν το πιάνω ποτέ. Το χρησιμοποιώ μόνο, το παίρνω μαζί μου στο μπάνιο μόνο για να βάζω χρονόμετρο, για να ξέρω ότι όντως έχω αφήσει 10 λεπτά, ας πούμε, τη μάσκα στο πρόσωπό μου, γιατί θέλω να τα αφήνω και ακριβώς αυτά τα πράγματα. Οπότε έτσι αφήνω και τη μάσκα των μαλλιών παραπάνω, δεν χρειάζεται, αλλά την αφήνω παραπάνω. Και ναι, έκανα το λάθος να μπω. Βασικά κάτι άλλο ήθελα να κοιτάξω εκείνη την ώρα. Ήθελα να κοιτάξω το χρόνο. Το χρόνο ήθελα να κοιτάξω. Και όπως πιάνω το κινητό για να δω πόσος χρόνος έχει μείνει, είδα ότι μου είχε έρθει mail και το άνοιξα. Το περιεχόμενο δεν μου άρεσε καθόλου. Καθόλου. Είναι από αυτά τα πολύ πιεστικά emails που δεν μου άρεσε καθόλου να τα διαβάζω. Δεν μου αρέσει να με πιέζουν. Εδώ προσπαθώ να χαλαρώνω και η πίεση είναι το χειρότερό μου. Τέλος πάντων, λύθηκε το θέμα βέβαια. Με λίγη καλή θέληση όλα λύνονται. Το έλυσα κι αυτό. Και αχ, το έκανα το μπανάκι μου. Τι ώρα που μυρίζουν τα μαλλιά μου. Αυτό το metal detox, ρε παιδιά. Μου το λέτε πάρα πολλές, επειδή το έχετε δει από μένα και το έχετε πάρει, ότι μυρίζει πολύ ωραία. Πριν συνεχίσουμε όμως, επειδή χθες σας το έδειξα, αλλά δεν σας είπα πολλά και πρέπει να σας τα αναφέρω,
Αυτό το γουράκι που στο Instagram έγινε χαμός, που το έδειξε χθες, μου στείλατε πάρα πολλά θετικά μηνύματα. Είναι πολύ ωραίο, είναι από Balter. Είναι το γουράκι για το 2024, το οποίο αν δείτε, δεν του φαίνεται ότι είναι γουράκι. Και αυτό είναι που μου αρέσει, γιατί μπορείς να το φορέσεις όλη τη χρονιά. Είναι τέλειο για να το κάνετε και δωράκι, άμα θέλετε. Και είναι έτσι ένα λουκετάκι, κλειδώνει τη χρονιά και θα πάει τέλεια. Και επίσης θέλω να σας πω ότι όσα κορίτσια κάνετε παραγγελία μέχρι την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, ναι, ξέρω ότι είναι Τετάρτη γιατί είναι τα γενέθλια του Αλέξανδρου, μην νομίζετε. Όσα κορίτσια παραγγείλετε μέχρι και την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου το γουράκι σας, θα σας έρθει αυτόματα ένας κωδικός εξατομικευμένος στο email σας για επόμενη παραγγελία να έχετε ένα 10%. Οπότε μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε και για αργότερα, αν θέλετε να πάρετε και κάτι ακόμα να συμπληρώσετε για δωράκι, να έχετε και έτσι μια έξτρα έκπτωση. Αλλά αξίζει. Θα σας βάλω από κάτω link να μπείτε να δείτε όλα τους τα κοσμήματα. Όχι μόνο τη σειρά που είναι σε συνεργασία με την Έλενα Πάκου. Είναι τέλεια και αυτή η σειρά, είναι όνειρο. Μπείτε να τα δείτε, κάτι σκουλαρίκια, κάτι κολιέ, δεν φαντάζεστε. Αλλά δείτε τα όλα, πρέπει να αφιερώσετε λίγο χρόνο να ρίξετε μια ματιά. Γιατί τα κορίτσια κάνουν τέλεια δουλειά. Μετά από κάθε στέγνωμα μαλλιών πέφτει σκούπισμα, γιατί τέτοιο μάδιμα δεν ξέρω εσείς, αλλά εγώ μαδάω, έλα καλή μου, πάρα πολύ μάδιμα. Και επειδή σίγουρα, ops, τι έκανα εδώ ρε παιδιά. Και επειδή σίγουρα θα με ρωτήσετε για τη σκούπα, είναι η Dyson, η V8, η Animal. Πάρα πολύ ευχαριστημένη, πάρα πολύ ευχαριστημένη. Την έχουμε ένα χρόνο, την είχαμε πάρει πέρυσι τον Νοέμβρη. Και ειλικρινά είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, ρουφάει πολύ. Αυτή εδώ φανταστείτε, είναι η μικρή της η σκάλα και δείτε τη μεγάλη. Μπορώ να τη χειριστώ, κοιτάξτε, με το ζόρι. Όση ώρα ίσιο ένα μαλλιά, δεν ξέρω αν παρατηρήσατε ότι μίλαγα λίγο στο τηλέφωνο. Με πήρε η αδερφή μου να μου πει αν μπορώ να έρθω λίγο να τη βοηθήσω με τις παραγγελίες. Γιατί βγήκαν έτσι αρκετές παραγγελίες. Σας άρεσαν πολύ τα πράγματα που σας έδειξα εχθές εδώ στο YouTube. Και σας άρεσε πάρα πολύ και η ιδέα για το δώρο. Γιατί σχεδόν έχουν αρχίσει και εξαντλούνται τα κασκολάκια, να ξέρετε. Και θέλω έτσι λίγο να σας δείξω το πακετάκι, τι ώρα που φεύγει. Μόλις το έχω αρωματίσει με άρωμα μελομακάρονο, έχω βάλει στο λιδάκι και αυτοκόλλητο που γράφει Merry Christmas. Δεν είναι πολύ cute. Δείτε εδώ τα κασκόλ, τα κλείνω σοριδών, δεν μπορώ να σας εξηγήσω ότι έχετε κάνει χαμό με τα κασκόλ και αλήθεια σας ευχαριστώ πάρα πολύ που στηρίζετε την αδερφή μου. Και εγώ βάζω όσο πιο πολύ αγάπη μπορώ να σας κλείσω τα πακέτα, να σας τα αρωματίσω, να σας τα κάνω έτσι όμορφα. Εδώ το κορίτσι έχει παραγγείλει δύο, έχει παραγγείλει και αυτό εδώ. Πάω να το πακετάρω τώρα μέσα στη τσαντούλα. Τι ωραία, έχει μια κάρτα που λέει ωραία πράγματα για την επόμενη παραγγελία. Υποτίθεται ότι πήγα για να βοηθήσω την αδερφή μου για μία ώρα και είμαι σπίτι δύο ώρες αργότερα. Και όχι τίποτα, το 8 με 9 πέρασε τόσο γρήγορα, ούτε καν το κατάλαβα. Δηλαδή πήρα 8 ώρα τον κανάκι να δω τι κάνει ο μικρός, αν κοιμήθηκε και τα σχετικά. Και μου λέει ότι έχει πλύνει δόντια σχετικά και έχει πάει να ξαπλώσει. Βέβαια γύρισα και είναι ξύπνιος, παρόλο που διαμαρτυρόταν και έλεγε νιστάζω, 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 τέλος πάντων. Και ναι, τελειώσαμε τουλάχιστον, τη βοήθησα. Τις έβγαλε όλες για να μπορέσουν να φύγουν, να τις παραλάβετε, να φύγουν αύριο από Διόμ και να παραλάβετε το συντομότερο, γιατί τώρα είναι Χριστούγεννα και ξέρω ότι όλοι βιάζονται να πάρουν τα δέματά τους. Και τώρα πεινάω πάρα πολύ. Το μεσημέρι έφαγα μόνο αυτή τη σαλάτα που είδατε με το κοτόπουλο και τώρα η αλήθεια είναι ότι δεν έχω και πάρα πολλές επιλογές και ούτε να καθίσω να φτιάξω κάτι λίγο καλύτερο. Με τίποτα. Αυτό έχει λήξει. Μόλις είδα ένα λιγμένο φάρμακο μέσα στο ψυγείο. Οπότε θα ξαναφτιάξω μαρουλάκι. Αυτή τη φορά με τόνο λέω. Αλλά θα βάλω και πάλι καλαμπόκι που μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω και να διάσω και ένα πλυντήριο.
Αυτό είναι το χειρότερο μου. Και να βάλω και ένα πλυντήρι ρούχων έχω. Τέλεια. Έλα, πάμε να ξεκινήσουμε. Μπας και τελειώσουμε. Θα κοιμηθούμε πριν τις 12. Αυτός είναι ο στόχος. Ο καθημερινός. Με μαρούλι, τόνο και καλαμπόκι. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η σαλατούλα. Να την τρώω έτσι όταν βαριέμαι να φτιάχνω κάτι. Λοιπόν, 15ο επεισόδιο του vlog μας. Έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τα μισά. Τέλος πάντων, εγώ ξέρετε ότι καμιά φορά. Και μετά μπορεί να ανεβάσω κάτι. Τι έχουμε εδώ πέρα στις σκύλες? Έχουμε μία κρέμα σώματος, νομίζω είναι αυτή. Τώρα όσο ήμασταν στο... με την αδερφή μου και φτιάχναμε τις παραγγελίες, είχε βάλει Easy. Ο Easy παίζει χριστουγεννιάτικη μουσική, είναι ένας σταθμός που είναι εδώ στην Αττική και παίζει μόνο χριστουγεννιάτικα. Σίγουρα θα υπάρχει και ιντερνετικά αν θέλετε να τα ακούσετε, έτσι βάζει ωραία χριστουγεννιάτικα τραγουδάκια. Και μπορείτε να τον έχετε και σπίτι σας για να... το χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Αν και δεν ξέρω αν θυμάστε ότι εγώ στο Google, στο YouTube, αν πάτε στις playlists, σας έχω φτιάξει τέλεια playlist με χριστουγεννιάτικα τραγούδια, την οποία την έχω χρόνια εκεί πέρα, και πολλά κορίτσια μου στέλνετε και μου λέτε ότι το χριστουγεννιάτικο σας τραπέζι ήταν με παρέα με τη δική μου τη λίστα. Τελειώσαμε λοιπόν που λέτε με τις παραγγελίες, φύγανε όλα τα χριστουγεννιάτικα, τα μπλουζάκια, έχει μείνει μόνο ένα με Άγιο Βασίλη, και φύγανε και όλα τα κόκκινα, το πουκάμισο το χθεσινό που φόραγα. Και αυτά φύγανε όλα και έγινε χαμός με τις ζακέτες. Τις ζακέτες που σας έδειξα, αυτές τις οποίες μου στείλε μια κοπέλα μήνυμα στο Instagram που το άνοιξα πριν λίγο και μου λέει, βρε Μαρινέλη, μου αρέσουν όλα τα πράγματα που δείχνεις, αλλά αυτές οι ζακετούλες μου φαίνονται λίγο γιαγιαδέ. Και τις λέω, έχεις δίκιο, όλο αυτό είναι της μόδας. Πραγματικά είναι τάση αυτά τα τύπου στα σακάκια, σακακοβεζακέτα, πώς δεν την πω τώρα, δεν ξέρω, καταλάβατε. Είναι πάρα πολύ της μόδας με αυτά τα χρυσά, τα κουμπιά, τα τύπου βασιλικά. Γίνεται χαμός, τα τύπου Σανέλ, νομίζω Σανέλ πρέπει να είναι αυτά, κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ωραία ζακετάκια όμως. Δεν ξέρω, εμένα είναι το στυλ μου, μου αρέσει πάρα πολύ να φοράω τέτοια, ακόμα και με τζιν μου αρέσει να τα φοράω. Και έγινε χαμός και με αυτά, έφυγε πάρα πολύ το μαύρο και στα μαύρα νομίζω έχουν μείνει 1-2 και τα περισσότερα λευκά μαύρα, αυτό που φοράω εγώ χθες. Και μου αρέσει πολύ να πηγαίνω να βοηθάω την αδερφή μου έτσι με το κλείσιμο των παραγγελίων. Μου αρέσει να κλείνω παραγγελίες, δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο, δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο. Λέω πως ήρθε η ώρα να σας αφήσω, να σας χαιρετήσω, να δω αν θα καταφέρω να κλείσω, η ώρα είναι 10. Μπας και καταφέρω να κλείσω τα μάτια μου στις 12, να ξεκινήσει έτσι μια όμορφη μέρα αύριο όπου ξημερώνουν τα γενέθλια του μπαμπά μας. Ο μπαμπάς μας έχει γενέθλια αύριο και δεν του. Του είχα πάρει κάτι μικρό από το Λονδίνο, εκείνο το μπλουζάκι που σας είχα δείξει, αλλά θέλω και το κάτι της, το παραπάνω. Αλλά δεν έχω αποφασίσει αν θέλω να του πάρω κάτι ξεχωριστό για Χριστούγεννα και για γενέθλια ή ένα καλό μαζί. Δεν έχω αποφασίσει και δεν ξέρω, θέλετε να μου γράψετε καμία ιδέα από κάτω, να τα χαζέψω αύριο το πρωί μέχρι που θα πάω να δω τι θα πάρω. Θέλω επίσης να σας πω και ένα τεράστιο ευχαριστώ για τα πάρα πολύ ωραία μηνύματά σας για περαστικά. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ακούτε και εσείς τη φωνή μου που είναι έτσι λίγο περίεργη ακόμα, παρόλο που δεν είναι ούτε μπούχωμα ούτε πονόλαιμο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό που ακούγεται και πόσο καιρό θα κρατήσει αυτή η ωραία φωνή. Τέλος πάντων, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα περαστικά, να είσαστε καλά και... χαίρομαι που μου λέτε ότι σας έλειψαν τα vlog μας. Μην πραγματικά χαίρομαι που μου το λέτε, γιατί φαίνεται ότι σας κρατάω ωραία παρέα και μου αρέσει αυτό. Αυτός είναι ο σκοπός, να σας κρατάω ωραία παρέα μέχρι και τα Χριστούγεννα. Μια-δυο μέρες πριν, γιατί είδα ότι μια-δυο κοπέλες μου είπαν ότι το 24 και το 25 θα θέλανε να ανέβει
μεσοβδόμαδα μεταξύ Χριστούγεννων και Πρωτοχρονιάς και νομίζω πως έτσι τα κάνω και ότι αυτό είναι το πιο ωραίο να γίνει. Τέλος πάντων, αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ και ραντεβού πάλι αύριο.